Εκεί σήμερα δεύτερη των νηστείων, μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ένας από τους μεγάλους Αγίους της πίστεώς μας, και εύχομαι έτσι χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα και για όλους τους εορτάζοντες. Να επενθυμίσω στην αγάπη σας ότι την επόμενη Κυριακή 11 Μαρτίου θα γίνει η καθιερωμένη αιμοδοσία στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου που βρίσκεται επί της οδού Μετσόβου και Μπουμπουλίνας. Το τηλέφωνο της εκπομπής μας, μπορείτε να τηλεφωνείτε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής σας, μία ώρα περίπου και 10 λεπτά, στο τηλέφωνο 25 10 310 για να θέτετε τα δικά σας ερωτήματα, τις δικές σας παρατηρήσεις, τα δικά σας σχόλια. Έτσι καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς βεβαίως και σχετικά με το βιβλίο, όσο όμως διαρκεί η εκπομπή μας που είναι πάντοτε ζωντανή. Να ευχαριστήσουμε έτσι εκ βαθέων το αγαπημένο σας κανάλι 06 που μας φιλοξενεί όλο αυτό το διάστημα, καθώς και τον διευθυντή του, τον κύριο Στέργιο Καλόγυρο, καθώς και όλους εσάς που παρακολουθείτε όλο αυτό το διάστημα, που είστε πάρα πολλοί, έτσι όπως αποδεικνύεται μέσα από τα τηλέφωνα, μέσα από την προσωπική έτσι επαφή την οποία έχουμε όλο αυτό το διάστημα, και τα σχόλιά σας, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα. Και εκ βάθους ψυχής, έτσι, πολλές ευχαριστίες εκ μέρους της ταπεινότητός μου. Να έρθουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, που θα είναι βεβαίως, όπως πάντα, σχετικά με τα σημεία των καιρών, τα σημάδια των καιρών. Έτσι, αυτό είναι πλέον ο στόχος μας από εδώ και πέρα. Τα χρόνια είναι πάρα πολύ λιγοστά πλέον, έτσι. Ο καιρός τρέχει, οι ημέρες είναι πονηρές, οι καιροί είναι καιροί εσχατολογικοί, καιροί αντιχρίστου, ως περγάρ ημέρε νόε, όπως λέγει ο Κύριος μας. Όπως ακριβώς ζούσαν και διαβιούσαν οι άνθρωποι στην εποχή του Νόε, μακριά από τον Θεό, μακριά από τους νόμους και το θέλημα του Θεού, μακριά από την αλήθεια, μακριά από τον σωστό δρόμο, τον θείο και τον ανθρώπινο κλπ. Έτσι ακριβώς θα ζουν και θα πορεύονται και οι άνθρωποι των τελευταίων χρόνων, λίγο πριν τη δεύτερη παρουσία του Κυρίου μας, κατά την περίοδο έτσι που θα έχει γεννηθεί ο Αντίχριστος και θα επίκειται η εμφάνισή του. Όπως λέγει άλλωστε και ο Άγιος Νίλος, ο Αγιορείτης και Μυροβλήτης, ο οποίος εμυρόβλιζε, έτσι, και έζησε το 16ο αιώνα στο Άγιον Όρος, 16ο-17ο αιώνα στο Άγιον Όρος, και που σε μία από τις πάρα πολλές προφητείες του, ξεκάθαρα και κατηγορηματικά θα λέγαμε, έτσι, μιλάει για την εποχή μας με συγκεκριμένη ημερομηνία, όχι αόριστα, κάποια στιγμή, κάποια εποχή θα γίνει αυτό, αόριστα, αλλά με συγκεκριμένη ημερομηνία. Έτσι, τον 20ο αιώνα, μετά το 1900, πηγαίνοντας προς το 1992-93, θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία αναφέρει η προφητεία του Αγίου Νίλου, τα οποία ζούμε στις ημέρες μας. Έτσι, έχουμε κάνει μια αναφορά στο παρελθόν, από την εκπομπή μας, για όλα αυτά. Ίσως κάνουμε και σήμερα, αν χρειαστεί, ή κάποιος δεν έχει ακούσει και θέσει κάποιο σχετικό ερώτημα. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία προφητεύει ο Άγιος Νίλος, ο Αγιορείτης και Μυροβλήτης συμβαίνουν στην εποχή μας, λίγο πριν τα προηγούμενα χρόνια, κατά την περίοδο την οποία ζούμε τώρα όλοι εμείς, έτσι και τα επόμενα χρόνια ακόμα θα εντείνονται όλα αυτά τα πράγματα. Και λέει ότι όλα αυτά, έτσι, πορνείες, μοιχείες, αρσενοκητίες, η φόνη, η εγκληματικότητα, η αποστροφή έτσι από το θέλημα του Θεού, η απομάκρυση των ανθρώπων από τον Θεό, το ότι δεν θα ξεχωρίζουν οι άνδρες από τις γυναίκες λόγω της ανισχύνης των ενδυμασίας και των τριχών της κεφαλής, το ότι οι ιερείς, όπως λέγει, με συγχωρείτε, όπως λέγει ο Άγιος Νίλος, οι ιερείς των χρόνων αυτών μετά το 1900, δηλαδή προς το 1992, θα είναι άνδρες καινόδοξοι, φιλόδοξοι, φιλάργυροι, οι οποίοι θα τρέχουν έτσι προς τα αξιώματα κλπ. Μη γνωρίζοντας παντελώς τη δεξιά οδόν από την αριστερά, δεν θα ξέρουν δηλαδή να ξεχωρίσουν ποια είναι η δεξιά οδός και ποια είναι η αριστερά, ποιο είναι το θέλημα του Θεού και ποιο όχι. Αυτό εννοεί.
Και όλα αυτά γίνονται, λέει, όλα αυτά προηγούμενα και άλλα πολλά, γίνονται διότι θα έχει γεννηθεί ο Αντίχριστος. Η επιστήμη θα προχωρήσει πάρα πολύ και θα φτάσει, ας πούμε, σε σημεία που να κάνει ακόμα και θαύματα επιστήμη, και όλα αυτά, λέει, θα γίνονται διότι θα έχει γεννηθεί ο Αντίχριστος. Έτσι δεν είναι λόγια του πατέρα Μάξιμου, είναι λόγια του Αγίου Νείλου. Βέβαια, αγαπητοί μου τηλεθεατές, κυρίες και κύριοι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές και δεν θα πάψουμε να το λέμε πάρα πολλές φορές, έτσι αναγκαστικά πλέον, αφού κάποιοι θέλουν να λένε τα δικά τους και όχι αυτά που λένε οι Άγιοι Πατέρες, δεν θα πάψουμε κι εμείς να λέμε αυτά τα οποία πρέπει να πούμε, προκειμένου να σας βοηθήσουμε και να σας ενημερώσουμε. Έτσι, ποια είναι η πραγματικότητα και ποια είναι η αλήθεια. Από εκεί πέρα, εσείς και μόνο εσείς είστε υπεύθυνοι και υπόλογοι απέναντι στο Θεό. Για το ποιον δρόμο θα ακολουθήσετε, τι θα πιστέψετε και τι όχι. Αν θέλετε να ακολουθήσετε κάποιον άλλο δρόμο, τον ακολουθείτε. Αν θέλετε να ακολουθήσετε, ξέρω εγώ, όλους αυτούς που λένε όλα αυτά τα οποία λένε, τους ακολουθείτε, τους πιστεύετε. Αν θέλετε να ακολουθήσετε αυτό το οποίο λέει η ταπεινότης μου και κάποιοι άλλοι άνθρωποι κλπ, διότι φυσικά και δεν είμαι μόνος, έτσι. Είναι πολύ έτσι αισιόδοξο το ότι μέσα σε ένα χρόνο περίπου που κυκλοφόρησε το βιβλίο μας «Ο Αντίχριστος ήλθε», το έχουν διαβάσει χιλιάδες άνθρωποι, έτσι, και σχεδόν από όσους το έχουν διαβάσει, οι οποίοι έχουν επικοινωνήσει μαζί μου, είτε τηλεφωνικά είτε γραπτά, και τους ευχαριστώ έτσι δημόσια όλους αυτούς που επικοινώνησαν, ή όλοι εκείνοι οι οποίοι, άντρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι, επώνυμοι, ανώνυμοι κλπ, άνθρωποι μορφωμένοι, άνθρωποι απλοί κλπ, έστειλαν γράμματα ή επικοινώνησαν τηλεφωνικά, αλλά πολλοί έστειλαν και γράμματα, έτσι, τα οποία ήταν πάρα πολύ έτσι συγκινητικά, πάρα πολύ θερμά και πάρα πολύ αξιόλογο, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή έτσι την προσπάθεια την οποία κάνουν να μου δώσουν και εμένα έτσι την ικανοποίηση ότι το βιβλίο αυτό, το ταπεινό μας βιβλίο «Ο Αντίχριστος ήλθε», ξυπνάει συνειδήσεις, ξυπνάει κόσμο, αφυπνίζει συνειδήσεις κλπ. Και προσπαθεί να προειδοποιήσει, έτσι να ενημερώσει και να αρχίσει να κάνει τους ανθρώπους να προετοιμάζονται για κάποια γεγονότα οποία, σύμφωνα με τον Κύριό μας, σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες, εμείς θα τα ζήσουμε και όχι κάποιοι άλλοι. Είναι γραμμένα, είναι προφητευμένα, έτσι, και ο Θεός θέλησε να τα ζήσει η γενιά η δική μας. Όσοι βέβαια θα ζούμε τα χρόνια εκείνα, διότι μπορεί αύριο, παράδειγμα, να μην ζούμε, έτσι. Μπορεί να πάθω ένα καρδιακό επεισόδιο, παράδειγμα, σήμερα και να φύγω εγώ. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι, ανεξαρτήτου του πότε θα έλθει ο Αντίχριστος ή πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Έτσι είναι αυτό, δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας και είναι δεδομένο αυτό, δεν το συζητάμε καν. Πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Λένε κάποιοι, παράδειγμα, ότι δεν χρειάζεται να ξέρουμε πότε θα γίνουν αυτά. Εμείς, ο Χριστιανός, πρέπει να είναι πάντα έτοιμος. Καμία αντίρρηση. Ποιος το αφισβητεί αυτό, αγαπητοί μου τηλεθεατές, κυρίες και κύριοι, ότι ένας ευσεβής και πιστός χριστιανός πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος, διότι δεν ξέρει την ώρα που θα αναχωρήσει από αυτή την επίγεια ζωή. Κανείς δεν μπορεί να το αφισβητήσει αυτό. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση έχω να κάνω ένα ερώτημα. Έτσι, σε αυτό συμφωνούμε. Όλοι νομίζω συμφωνούμε. Το ερώτημά μου και η ένστασή μου είναι εξής. Αφού λοιπόν ο χριστιανός πρέπει να είναι πάντα έτοιμος για το όποτε θα φύγει από αυτή τη ζωή, έτσι, τότε γιατί ο Κύριός μας και οι Άγιοι μας έγραψαν για τα έσχατα χρόνια και τα σημεία των καιρών και άφησαν σημάδια και είπαν όταν θα δείτε εκείνο, 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 τότε να ξέρετε ότι είναι κοντά. Και πρέπει, και άλλοι Άγιοι έγραψαν ότι θα γίνουν αυτά και αυτά και αυτά και πρέπει να σας τα πούμε, λένε οι Άγιοι, πρέπει να τα γνωρίζετε για να ασφαλίσετε και να προασφαλίσετε τους εαυτούς σας και όχι μόνο να ασφαλίσετε τους εαυτούς σας, αλλά να ενημερώσετε και άλλους ανθρώπους, έτσι, άλλο κόσμο, προκειμένου να μην πλανηθούν, να μην χάσουν τη σωτηρία τους, τη ψυχή τους κλπ. Και να μην σφραγιστούν από τον Αντίχριστο. Διαφορετικά δεν έχει νόημα. Και όμως, έτσι, εάν αφού πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι, γιατί τότε λοιπόν ο Κύριός μας και οι Άγιοι μας άφησαν όλα αυτά τα σημάδια. Ποιος είναι ο λόγος? Δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει καμία απάντηση. Λοιπόν, να βρούμε
το χωρίο ακριβώς όπως το λέει. «Πρόσεχε λοιπόν τον εαυτό σου, άνθρωπέ μου», λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Προσέξτε τι λέει. «Και ασφάλιζε την ψυχή σου», να ασφαλίζει την ψυχή σου. Για ποια πράγματα? Για αυτά που συζητάμε τώρα. Ακούστε. «Σε διαβεβαιώνει για όλα αυτά η Εκκλησία του Χριστού». Τώρα, όταν ζούσε ο Άγιος Κύριλλος, τον 4ο αιώνα, τώρα σε ενημερώνει μπροστά στον ζωντανό Θεό, ενώπιον του Θεού δηλαδή, και σου προαναγγέλει, πριν συμβούν δηλαδή, πριν γίνουν πια, τα σχετικά με τον Αντίχριστο και τη Δευτέρα Παρουσία, πριν να γίνουν στα προαναγγέλει. Πρόσεχε, λέει, να διασφαλίσει τη ψυχή σου. Για ποια πράγματα? Διαμαρτύρεται η Εκκλησία του Θεού, στα λέει, στα φωνάζει, έτσι, και σε διαβεβαιώνει για όλα αυτά, ότι θα έρθει ο Αντίχριστος. Αν τώρα, λέει ο Άγιος Κύριλλος, 4ο αιώνας μιλάμε τώρα, όχι 21ο αιώνας που είμαστε εμείς, στον 4ο αιώνα. Αν τώρα θα γίνουν αυτά όλα που σας λέω, λέει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, και όχι μόνο εκείνος, πολλοί Άγιοι, αν τώρα όλα αυτά που σας λέω για τον Αντίχριστο γίνουν όσο ζείτε εσείς τώρα, ζούμε όλοι εμείς, για τότε μιλάμε πάντα, έτσι, ή μετά από εμάς, μετά από τον 4ο αιώνα, δεν το γνωρίζουμε, λέει, πότε θα γίνουν. Είναι όμως καλό, γνωρίζοντας τα αυτά, να ασφαλιζόμαστε από πριν. Είναι καλό, λέει, να τα ξέρουμε, για να ασφαλιζόμαστε, να προετοιμαζόμαστε, να ασφαλίζουμε το σώμα μας και την ψυχή μας και το πνεύμα μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τι λέει ο Άγιος Κύριος, συνεχίζει. «Ασφάλιζε λοιπόν τον εαυτό σου, άνθρωπε, εσύ ο καθένας χριστιανός. Διότι έχεις ήδη, λέει, τα σημεία του Αντιχρίστου». Ο Θεός έχει δώσει τα σημάδια του Αντιχρίστου, ποια θα είναι, και τα σημάδια τα οποία θα προηγηθούν πριν τον ερχομό του, πριν την έλευσή του. «Και να μην τα θυμάσαι μόνο για τον εαυτό σου», και αφού λοιπόν τα μάθεις αυτά τα σημάδια, μην τα κρατήσεις μόνο για τον εαυτό σου, μην τα αφήσεις μόνο για τον εαυτό σου, αλλά τι λέει ο Άγιος Κύριος να κάνεις, αλλά να τα λες και σε όλους τους άλλους με πολύ παραθυμία. Όχι μόνο λοιπόν να τα γνωρίζουμε εμείς ήδη και να ασφαλίζουμε και να προασφαλίζουμε τους εαυτούς μας, αλλά έχουμε χρέος, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, έτσι σε συγκεκριμένο τόμο της πατρολογίας και σε συγκεκριμένη σελίδα, το δεν είναι αόριστο το χώριο όπως σας διάβασα, έτσι σας λέω, στον τάδε τόμο του Άγιου Κυρίλλου, στην τάδε σελίδα, πάτε και το βρίσκετε. Όχι μόνο λοιπόν αυτό, αλλά θα πρέπει να ενημερώνετε και άλλους. Όχι λοιπόν όλα κάποια επιχειρήματα που λένε κάποιοι θεολόγοι ή μη θεολόγοι ή κάποιοι ιερείς και λοιπά, ας πούμε, έτσι προς τους πιστούς, γιατί φτάνουν διάφορα στα αυτιά μου, έτσι, πολλά θετικά, δόξα τω Θεώ, αλλά και κάποια τα οποία είναι αρνητικά. Και φυσικό είναι. Λοιπόν, και λένε ότι δεν πρέπει να ασχολούνται οι Χριστίνοι με αυτά τα πράγματα και δεν μας ενδιαφέρουν, δεν πρέπει να... Α, το κλασικό επιχείρημα τώρα, ακούστε τώρα κάτι, το οποίο βέβαια έχει γίνει καραμέλα. Έτσι, και το λένε και το ξαναλένε και οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν επηρεάζονται. Έτσι, όχι, λέει, με τον διάβολο να ασχολείστε και με τον Αντίχριστο, με τον Χριστό να ασχολείστε. Ακούστε επιχείρημα τώρα και ακούστε πνευματικό επίπεδο θεολόγων και κάποιων ενίων, έτσι, κληρικών. Επιχείρημα. Το έχετε ακούσει, σίγουρα θα το έχετε ακούσει. Μην ασχολείστε, λέει, με τον Αντίχριστο και τον διάβολο, με τον Χριστό να ασχολείστε. Έτσι, λέτε, και όποιος ασχολείται με τον διάβολο ή με τον Αντίχριστο, έτσι, ασχολείται έτσι για πλάκα ή επειδή του αρέσει ή επειδή θέλει έτσι να περνάει την ώρα του κλπ. Τι είναι ο διάβολος, αγαπητοί μου αδελφοί, και ο Αντίχριστος? Δεν είναι ο εχθρός μας. Ο διάβολος δεν είναι ο εχθρός μας. Δεν είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να μας βγάλει από τον δρόμο του Θεού και να μας κάνει να χάσουμε την ψυχή μας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, είτε εκ δεξιών είτε εξ αριστερών κλπ. Δεν πολεμάει λοιπόν, δεν μας πολεμάει. Δεν είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί πάση θυσία να μας κάνει να πέσουμε και να αμαρτήσουμε και να φύγουμε μακριά από το δρόμο του Θεού. Δεν πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ποιος είναι ο εχθρός μας και ποιες είναι οι μέθοδοι του, οι τρόποι που χρησιμοποιεί για να μας βγάλει από το δρόμο του Θεού. Γιατί οι Άγιοι λοιπόν μας μιλάνε για τις μεθοδίες του σατανά, του διαβόλου, αφού δεν πρέπει να μιλάμε για τον διάβολο και κατ' επέκταση και για τον Αντίχριστο κλπ.
Γιατί τότε όλοι οι Άγιοι, όπως αναφέρομαι στο βιβλίο μας, ο Αντίχριστος ήλθε έτσι, όλοι οι Άγιοι σχεδόν, δεν υπάρχει ούτε ένας αιώνας, ούτε ένας αιώνας από τότε που ήρθε ο Κύριός μας και ξεκίνησαν οι Άγιοι της πίστεώς μας κλπ. Και άρχισαν και έγραφαν κλπ. Έτσι, δεν υπάρχει ούτε ένας αιώνας που δεν υπάρχει έστω και ένας Άγιος που να μίλησε για τον Αντίχριστο και τη Δευτέρα Παρουσία. Ούτε ένας αιώνας. Και μέσα στο βιβλίο, έτσι στην 16η σελίδα, αλλά και κάπου αλλού, έτσι, αναφέρω. Λοιπόν, πρώτος αιώνας. Τον πρώτο αιώνα, από τότε που ήρθε ο Κύριός μας μέχρι το 99% μετά Χριστόν. Έτσι, οι πρώτοι που μίλησαν και έγραψαν για τον Αντίχριστο και για τα σημεία των καιρών και για τη Δευτέρα Παρουσία είναι οι Ευαγγελιστές. Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς, Ιωάννης και φυσικά και ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς τη Θεσσαλονική Επιστολή του και όχι μόνο. Το δεύτερο αιώνα, ο Ειρηναίος Λουγδούνου, ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Τον τρίτο αιώνα, ο Ιπόλυτος Πάπας Ρώμης. Αυτά είναι χαρακτηριστικά, όχι ότι είναι μόνο αυτοί που σας αναφέρω, απλώς πήρα μερικούς Αγίους από κάθε αιώνα, έτσι και τους κατέγραψαμε στο βιβλίο μας. Τον τέταρτο αιώνα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, ο Επιφάνιος Κύπρου, Μεθόδιος Πατάρων, Ευσέβιος Παφίλου. Πέμπτος αιώνας, ο Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ανδρέας Κεσαρίας, Ιερός Αυγουστίνος, Θεοδόρητος Κύρου. Έκτος αιώνας, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, Αναστάσιος Σιναήτης. Έβδομος αιώνας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Όγδος αιώνας, ο Θεοάγιος Θεόδωρος Τουδίτης. Ένατος αιώνας, ο Μέγας Φώτιος. Δέκατος αιώνας, ο Αρέθας Κεσαρίας, Γεώργιος Μοναχός, ο Καλούμενος Αμαρτωλός. Ενδέκατος αιώνας, Σιμεών ο Νέος Θεολόγος. Δωδέκατος αιώνας, Θεοφύλακτος Βουλγαρίας. Δέκατος τρίτος αιώνας, Θεόδωρος Βασαμών. Δέκατος τέταρτος αιώνας, Γρηγόριος Παλαμάς, που γιορτάζει και σήμερα. Νικηφόρος Κάλλιος Ξανθόπουλος. Δέκατος πέμπτος αιώνας, Μάρκος Ευγενικός, Σιμεών Θεσσαλονίκης. Δέκατος έκτος αιώνας, Μελέτιος Πηγάς. Δέκατος έβδομος αιώνας, Δοσίθιας Ιεροσολύμων. Γεώργιος Κορέσιος, Αναστάσιος Γόρδιος. Δέκατος όγδος αιώνας, Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός, Νικόδημος Αγιορείτης. Δέκατος ένατος αιώνας, Κοσμάς Φλαμιάτος, Άνθιμος Πατριάρχης Ιεροσολύμου. Και πάει λέγοντας. Ενδεικτικά μόνο, ενδεικτικά, κάθε αιώνας, όλα αυτά τα ονόματα που ακούσατε, μίλησαν και έγραψαν για τον Αντίχριστο και τη Δευτέρα Παρουσία. Ή για το καθένα ξεχωριστά. Αλλά αυτά τα δύο πάνε πακέτο σχεδόν. Γιατί τα έγραψαν? Γιατί μίλησαν? Γιατί αφού δεν πρέπει να μιλάμε για τον διάβολο και για τον Αντίχριστο και να ασχολούμαστε με τον διάβολο και τον Αντίχριστο, αλλά μόνο με τον Χριστό. Είναι σαν να λέμε, είναι σαν να λέμε ότι ένας στρατός, έτσι, δεν πρέπει να ασχολείται με τον εχθρό του, πρέπει να ασχολείται με τον εαυτό του. Δεν πρέπει να ξέρει ποιος είναι ο εχθρός του, με ποιον θα πολεμήσει, τι στράτευμα έχουνε, πόσο στρατό έχουνε, τι όπλα έχουνε, από πού θα τους χτυπήσουνε, τι έχουν σκοπό να κάνουνε. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι σαν να πηγαίνεις να λες σε ένα στρατιώτη ή σε ένα στρατηγό, τι κάθεσαι και ασχολείσαι τώρα με τον εχθρό μας, τον τάδε κλπ. Ασχολήσου με το στράτευμά σου. Μα άμα δεν ξέρει ο στρατηγός και κατά επέκταση το στράτευμα και οι υπόλοιποι αξιωματικοί, ποιος είναι ο εχθρός που θα πολεμήσουν, είναι πολυπληθείς ή είναι λίγοι, είναι εκατομμύρια ή είναι χιλιάδες, είναι ξέρω εγώ 2-3-5 χιλιάδες άνθρωποι κλπ. Έχουν ελαφρύ οπλισμό ή βαρύ οπλισμό και όλα τα σχετικά. Το ίδιο πράγμα είναι. Γι' αυτό λέω ότι είναι τόσο πολύ έτσι ανόητο να ισχυρίζεται κανείς και μάλιστα ιερεύς και θεολόγος αυτό το πράγμα. Και δια του λόγου του αληθές, έτσι διότι πάντοτε εδώ μέσα ό,τι λέω το αποδεικνύω περίτρανα, τίποτα δεν υπάρχει λόγια δικά μου, ό,τι λέω το αποδεικνύω. Ό,τι λέω. Εδώ μέσα υπάρχουν πάνω από 1000 παραπομπές. Το προηγούμενο διάστημα έτσι ακούγατε περίπου 1000. Έτσι, το εξακρίβωσα για άλλη μία φορά κλπ. Και είναι πάνω από 1000 οι παραπομπές που υπάρχουν μέσα στο ταπεινό μας βιβλίο. Ο Αντίχριστος ήλθε. Και όταν λέμε παραπομπές, εννοούμε κείμενα έτσι, από την Αγία Γραφή, παλαιά Καινή Διαθήκη και τους Αγίους Πατέρες. Δεν είναι τυχαίο. Έτσι. Λοιπόν, για του λόγου του αληθές, εσείς βεβαίως το 210-2510-310, έτσι το τηλέφωνο της εκπομπής μας, μπορείτε να τηλεφωνείτε
και να θέτε τα δικά σας ερωτήματα, τις δικές σας απορίες, τις δικές σας παρατηρήσεις, ή μπορείτε και να παραγγείλετε και το βιβλίο, έτσι στο τηλέφωνο αυτό που βλέπετε και αυτή τη στιγμή, όσο διαρκεί η εκπομπή μας, μπορείτε στο τηλέφωνο αυτό να ρωτάτε για το βιβλίο ή να παραγγείλετε το βιβλίο ή να θέτε οποιοδήποτε ερώτημα θέλετε. Λοιπόν, για να μην λοιπόν κάποιος λέει ότι είναι πάλι λόγια δικά μου αυτά, ακούστε τι λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσός. Όχι τι λέει ο πατήρ Μάξιμος, που ο πατήρ Μάξιμος μπορεί να λέει κάτι σωστό, μπορεί να λέει και κάτι λάθος, λανθασμένο. Μπορεί να είναι κάτι πολύ σοφό, μπορεί να είναι και κάτι ανόητο. Άνθρωπος είμαι, δεν είμαι ούτε Άγιος, ούτε σοφός, ούτε προφήτης, ούτε τίποτα. Όπως θέλουν κάποιοι τεχνιέντες προσπαθούν να το περάσουν, ούτε φωτισμένος, ούτε τίποτα, προκειμένου. Γιατί πιάνει αυτό. Σου λέει, αν τον βγάλουμε, ξέρω εγώ, φωτισμένο, ότι μας κάνει τον φωτισμένο, ότι μας κάνει τον προφήτη, μας κάνει τον Άγιο κλπ. Σου λέει, ο κόσμος είναι περιπής αυτά τα πράγματα και αρχίζει και πιστεύει αμέσως. Έτσι. Τίποτα από όλα αυτά. Ούτε φωτισμένος είμαι, ούτε Άγιος είμαι, ούτε προφήτης είμαι, ούτε τίποτα δεν είμαι. Ο τελευταίος είμαι. Αλλά ό,τι γράφει εδώ μέσα στο βιβλίο μας αποδεικνύεται με πολλά στοιχεία, με πολλά ντοκουμέντα. Γι' αυτό και δεν μπορεί κανείς να τον αιρέσει. Λόγια μπορεί να πει πολλά. Ανοησίες μπορεί να πει ό,τι θέλει κανείς. Λάσπη μπορεί να πει κανείς, να ρίξει κανείς. Για το πρόσωπο όμως, σαν πατήρ Μάξιμος. Προκειμένου δηλαδή να χτυπήσει το βιβλίο, μπορεί να πει ποιος αυτός ο πατήρ Μάξιμος που είναι έτσι, που είναι αλλιώς, που είναι παραλλιώς κλπ. Για το βιβλίο όμως, μπορεί να αιρέσει κανείς το βιβλίο με στοιχεία, με ντοκουμέντα, με επιχειρήματα αγιογραφικά και αγιοπατερικά. Ποιος μπορεί, ας το κάνει. Έχει περάσει ένας χρόνος πάντως και ουδής το έχει κάνει μέχρι σήμερα. Λοιπόν, και να πω και κάτι άλλο το οποίο έτσι να μην το ξεχάσω, γιατί κάποιοι ρωτάνε και λοιπά τι λέει η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Έτσι η Εκκλησία, η κρατούσα Εκκλησία, η Εκκλησία του Νέου Ημερολογίου φυσικά, εκεί που ανήκω στη Μητρόπολη Κορίνθου, έτσι στην Ιερά Μονή του Αγίου Κοσμάτου Ατολού, όπου με τη βοήθεια του Θεού και της πρεσβείας του Αγίου Κοσμάτου Ατολού είμαι ηγούμενος στο μοναστήρι του Αγίου Κοσμά, ένα νεοσύστατο μοναστήρι που ξεκίνησε γύρω στο 2000 περίπου. Έτσι λοιπόν, οι πάρα πολλοί αρχιερείς, γιατί καταρχάς έστειλα με το που βγήκε το βιβλίο, έτσι, το έχω ξαναπεί παλαιότερα, να το ξαναπώ και τώρα, μια φορά να το ξανακούσουν πάλι κάποιοι κύριοι ή κάποιοι κύκλοι. Λοιπόν, με το που βγήκε το βιβλίο, καταρχάς βγήκε με την άδεια και την ευλογία του πνευματικού μου πατρός και του Μητροπολίτου μου. Όταν βγήκε το βιβλίο, το 2006. Έτσι. Και αυτό δεν είναι λόγια, αποδεικνύεται και γραπτός. Αυτό που σας λέω. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, απεστάλλει αμέσως, μόλις βγήκε το βιβλίο, στο μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάης Ελλάδος, κύριο Χριστόδουλο, σε όλους τους Μητροπολίτες της Ελλαδικής Εκκλησίας, στα τέσσερα Πατριαρχία και σε πολλούς άλλους αρχιεπισκόπους, κληρικούς κλπ. Από τους οποίους, έτσι, πολλοί εξ αυτών είχαν την ευγενή καλοσύνη και τους ευχαριστώ δημόσια, έτσι, αρχιερείς της Εκκλησίας μας, πολλοί. Όχι ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, πολλοί. Όταν λέμε πολλοί, εννοούμε πολλοί. Ποιοι, αυτό είναι άλλο θέμα. Τα στοιχεία όλα υπάρχουν και τα γραπτά. Λοιπόν, δεν μιλάω για αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο που είναι χιλιάδες, έτσι, εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες και φανεί υπερβολή, που δεν είναι υπερβολή, είναι γεγονός κλπ. Αλλά μιλάω τώρα για γραπτά, για γράμματα κλπ. Πολλοί λοιπόν κληρικοί, ιερείς και αρχιερείς της Εκκλησίας μας μου έχουν απαντήσει. Και με έχουν απαντήσει και θετικά. Και με συγχαρητήριες επιστολές. Είναι λοιπόν και αυτό. Δεν είναι λοιπόν μόνο του πατέρα Μάξιμου αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν χιλιάδες κόσμος πλέον που τα δέχεται, που τα πιστεύει, που τα έχει κάνει πλέον βίωμά του και προσπαθεί να ενημερώσει και άλλο κόσμο. Και λαϊκοί, αλλά και κληρικοί. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος μπροστά για το θέμα αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Έτη των περί διαβόλου ανακοινούμε λόγων. Ποιούμεν δε τούτο, ούκ επειδή ειδείς ημίν ο περί του διαβόλου λόγος, αλλά επειδή ασφαλής ημίν υπερι τούτου διδασκαλία, εχθρός γαρεστή και πολέμιος, μεγάλη δε ασφάλεια τα των εχθρών ιδένε σαφώς, μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
Ακούσατε. Και επειδή οι περισσότεροι φυσικά δεν μπορούν να γνωρίζουν αρχαία, έτσι, πάμε να δούμε τι ακριβώς λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος στην Καθομελουμένη. Το ερμηνεύουμε. Ακόμη λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, ο λόγος μας που σας μιλάω αυτή τη στιγμή προς τον κόσμο απευθύνεται, που τον άκουγα, έχει θέμα σήμερα για άλλη μια φορά ακόμη, όπως και άλλες πολλές φορές, όσοι έχουν διαβάσει τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, έτσι, που έχει 35 τόμους ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, 35 ολόκληρους τόμους, βέβαια στην πατρολογία του ΜΗ είναι λιγότεροι, έτσι, αλλά εκεί είναι μόνο κείμενο. Η ΕΠΕ, οι Έλληνες Πατέρες Εκκλησίας που βγήκαν στη Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Γρηγόριος Παλαμάς κλπ, που έκανε και την ερμηνεία του κειμένου, έτσι, το λόγο του βιβλίου του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, βγήκαν 35 τόμοι, περίπου τόσοι χοντροί. Πολλές σελίδες. Και επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, και όχι μόνο, αλλά έχω διαβάσει, έχω μελετήσει, έχω ερευνήσει πάρα πολύ τα βιβλία και τους λόγους του Αγίου Ιωάννη Χρυσόστομου, είναι αμέτρητοι οι λόγοι του που κάνει αναφορά στον διάβολο και στον Αντίχριστο. Και στον διάβολο και στον Αντίχριστο. Αμέτρητοι, όταν λέμε αμέτρητες, αμέτρητες. Βαριές είναι να τις μετράς. Όσα είναι τα άστρα, καθίστε να μετρήσετε τα άστρα του ουρανού. Μπορείτε, δεν μπορείτε. 2, 10, 25, 10, 3, 10. Το τηλέφωνο της εκπομπής μας, έτσι περιμένω και τη δική σας συμμετοχή και τα δικά σας ερωτήματα και τις απορίες. Στο δεύτερο μέλος, έτσι θα ασχοληθούμε και τα τηλέφωνά σας. Μπορείτε επίσης, επαναλαμβάνω, έτσι να ενημερώνεστε και για το βιβλίο ή να παραγγέλλετε το βιβλίο όσοι ενδιαφέρεστε να το προμηθευτείτε. Λοιπόν, ο λόγος μας λοιπόν έχει θέμα τον διάβολο. Και το κάνουμε αυτό, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, όχι λέει διότι μας αρέσει να μιλάμε για τον διάβολο, είναι ευχάριστος ο λόγος για τον διαβόλου. Όχι, κανείς δεν θέλει να μιλάει για τον διάβολο. Αλλά γιατί το κάνουμε? Επειδή είναι δι' εμάς, για όλους εμάς, ασφαλές εφόδιο η διδασκαλία περί τούτου. Το να μιλάμε και να κάνουμε διδαχή και να διδάσκουμε όλους εσάς, τον απλό λαό, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, για τον διάβολο, έτσι, είναι ωφέλιμο, είναι χρήσιμο, είναι ασφαλές εφόδιο. Διότι, λέει, γιατί? Διότι ο διάβολος είναι εχθρός και πολέμιος. Είναι εχθρός μας, είναι πολέμιος. Και είναι μεγάλη ασφάλεια να γνωρίζεις σαφώς τα πράγματα των εχθρών, λέγει ο Άγιος Άγιος Χρυσόστομος, τόμος τάδε, σελίδα τάδε. Πάει και αυτό το επιχείρημα κάποιων ψευτοδιανουμένων και ψευτοθεολόγων κλπ. Μην ασχολείστε για να αποκοιμήσουν τον κόσμο, μην ασχολείστε με τον Αντίχριστο, μην ασχολείστε με τον διάβολο, μην κάνετε αντιχριστολογία, χριστολογία να κάνετε. Τότε αντιχριστολογία, έτσι, ο Θεός να με συγχωρέσει, έτσι, άπαγες βλασφημίες, αλλά αναγκάζομαι να το πω σαν επιχείρημα για να το καταλάβετε ακόμα καλύτερα. Έτσι, αντιχριστολογία έκανε και ο ίδιος ο Χριστός μας, που μιλούσε για τον Αντίχριστο. Αντιχριστολογία έκανε και εκείνος. Αντιχριστολογία έκανε και ο Απόστολος Παύλος. Και όλοι οι Άγιοι που ακούσατε προηγουμένως. Αντιχριστολογία έκανε και αυτοί λοιπόν. Ο Άγιος Υπόλυτος, ο Άγιος Εφραίμ, ο Άγιος Μάξιμος, ο Άγιος Ιωάννης. Όλοι αυτοί κάνανε αντιχριστολογία. Αυτό που θέτουν σαν επιχείρημα, έτσι χωρίς να το καταλάβουν, βλασφημούν και προσβάλλουν τους Αγίους, οι οποίοι μίλησαν και έγραψαν για το θέμα του Αντιχρίστου και του Διαβόλου κλπ. Έολο λοιπόν το επιχείρημα, αγαπητοί κύριοι θεολόγοι και κάποιοι έτσι σεβαστοί κατά τα άλλα ιερείς. Λοιπόν, να κάνουμε όμως ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Έτσι, εσείς για λίγα λεπτά που θα κρατήσει το διαφημιστικό, έτσι μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 210 25 10 3 10 να θέτε τα δικά σας ερωτήματα, τις δικές απορίες που στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα διαβαστούν και θα σχολιαστούν. Η εκπομπή μας, τα σημεία των καιρών που βρίσκεται κοντά σας κάθε Κυριακή από τις 12 περίπου, έτσι μόλις τελειώνει η ελληνική ταινία, μέχρι και μία ώρα, ολόκληρη δηλαδή, μία ώρα και 10 λεπτά περίπου είναι η εκπομπή μας, ανάλογα την ώρα που θα ξεκινήσει. Η εκπομπή μας είναι πάντοτε ζωντανή, έτσι μπορείτε κι εσείς να λάβετε μέρος, να συμμετέχετε με τα μηνύματά σας, τηλεφωνώντας το 210 25 10 3 10 και να θέτετε τα δικά σας ερωτήματα. Ήδη έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, έτσι έριξα μια ματιά, θα τα διαβάσω σε λίγα λεπτά, μπορεί και τώρα αμέσως.
Και βεβαίως μπορείτε και στο τηλέφωνο αυτό να παίρνετε πληροφορίες όσο διαρκεί η εκπομπή μας, στο 210-25-13-10 σχετικά με το βιβλίο «Ο Αντίχριστος ήλθε, τα σημεία τον καιρό». Έτσι. Και καθώς που μπορείτε να το προμηθευτείτε και πώς μπορείτε να το παραγγείλετε. Να πούμε επίσης τις δύο ανακοινώσεις μας. Λοιπόν, πάμε έτσι λίγο στα μηνύματά σας σύντομα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Εμείς που δεν ξέρουμε μαθαίνουν πολλά. Το Περιστέρι, ο κύριος Δημήτρης. Η ελπίδα από το ήλιο, πατέρα Μάξιμε, άλλο είναι ο διάβολος και άλλο ο αντίχριστος. Τι διαφορά υπάρχει, κύριε ελπίδα μου, είναι δύο διαφορετικά πράγματα, θα λέγαμε έτσι, δύο διαφορετικές οντότητες. Άλλο διάβολος και άλλο αντίχριστος. Ο διάβολος είναι πνεύμα. Είναι ο άγγελος, ο εκπεσόν άγγελος. Είναι ο αιωσφόρος, ο οποίος εξέπεσε, έτσι, από τον ουρανό, λόγω του ότι θέλησε να επαναστατήσει εναντίον του Θεού και να γίνει εκείνος Θεός, έτσι. Και από άγγελος φωτός έγινε άγγελος του σκότους. Αυτός είναι ο Σατανάς. Που ξέρουμε, ο διάβολος. Έτσι, λέγεται και Σατανάς, λέγεται και διάβολος κλπ. Ο Αντίχριστος είναι πρόσωπο, άνθρωπος, συγκεκριμένος άνθρωπος που θα έλθει στη θέση του Χριστού. Γι' αυτό και λέγεται Αντίχριστος. Θα έρθει αντί του Χριστού, στη θέση του Χριστού. Και θα έρθει σε κάποια συγκεκριμένη εποχή. Λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία, οι Άγιοι μας, όλοι οι Άγιοι μας λένε ότι όταν θα εμφανιστεί δημόσια ο Αντίχριστος, μετά από 7 χρόνια είναι η Δευτέρα Παρουσία. Το κηρύττουν όλοι οι Άγιοι μας. Εδώ υπάρχει πλάνη. Υπάρχουν έτσι κάποιοι λαϊκοί, κάποιοι θεολόγοι και κάποιοι κληρικοί, πολύ λιγότεροι βέβαια οι κληρικοί, έτσι, οι οποίοι πιστεύουν ότι μετά τον Αντίχριστο υπάρχει ένα διάστημα Χ. Άλλοι λένε 7, άλλοι λένε 1000 χρόνια, άλλοι λένε 70 χρόνια, άλλοι λένε 100 χρόνια, άλλοι λένε 1000 χρόνια, άλλοι λένε 40.000 χρόνια κλπ. Άλλοι λένε μια μεγάλη περίοδος κλπ. Όλα αυτά είναι αυθαίρετα. Δεν υπάρχει ούτε ένας Άγιος, τουλάχιστον στα επίσημα κείμενά τους, αυτά που είναι γνήσια, έτσι και έχει η Εκκλησία μας αποδεχθεί, που να λέει αυτό το πράγμα. Αντιθέτως, όλοι οι Άγιοι, και έχω πάρα πολλά στοιχεία γι' αυτό, λένε ακριβώς το αντίθετο. Μετά τον Αντίχριστο, 7 χρόνια έρχεται η Δευτέρα Παρουσία. Αυτό κηρύττουν όλοι οι Άγιοι. Και αυτό δηλαδή είναι πλάνη το οποίο κυκλοφορεί. Και δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, έτσι, διότι είμαστε στην εποχή του Αντιχρίστου. Όπως υποστηρίζει το βιβλίο, έτσι γεννήθηκε το 1983. Άρα το 2012 με 2013 θα εμφανιστεί δημόσια. Και αφού σύμφωνα με όλα αυτά τα κείμενα τα οποία καταθέτω γεννήθηκε και θα εμφανιστεί, άρα είναι δικαιολογημένη να υπάρχει αυτή η σύγχυση και αυτή η πλάνη. Η κυρία Μαρία από Λαμπρινή, πατέρα Μάξιμε, θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ κυρία Μαρία. Πώς μπορεί να σας συναντήσει κανείς? Κυρία Μαρία μου, στα τηλέφωνα του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, έτσι που είναι 210-82-39-300 και 82-34-332, αυτά που βλέπετε στη τηλεόραση αυτή τη στιγμή, μπορείτε να επικοινωνήσετε καθημερινά 10 με 2, 5 με 7 και να πάρετε πληροφορίες. Πότε μπορείτε να με συναντήσετε και πώς μπορείτε να με συναντήσετε. Χαρά μου θα είναι και εσάς και όποιος θέλει να με συναντήσει, να τον συναντήσω και να συζητήσουμε οτιδήποτε έτσι θέλει εκείνος. Βεβαίως μπορείτε και στο τηλέφωνο της Ιεράς Μονής του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, έτσι που είναι 2747-0-22-166, 2747-0-22-166. Αν δεν προλάβετε να το γράψετε, στα τηλέφωνο του Αγίου Κοσμά θα σας δώσουν το τηλέφωνο του μοναστηριού. Ο φίλος μας ο Νίκος από Φιλαδέλφια, πατέρα Μάξιμε, εσείς προσπαθείτε να μας ενημερώσετε. Ακόμη και αν δεν βγουν ημερομηνίες, εσείς προσπαθείτε να μας προστατεύσετε, που κανένας δεν το κάνει σήμερα. Είναι μία άποψη κι αυτή, Νίκο μου. Διαβάζω ό,τι μου λέτε, ό,τι γράφετε. Έτσι δεν κάνω λογοκρισίες. Όπως τα παίρνω, έτσι, όπως τα λέτε και τα γράφουν οι συνεργάτες μου εδώ στο κανάλι, έτσι τα διαβάζω. Λοιπόν, είναι μία άποψη κι αυτή, η οποία θα έλεγα ότι είναι εν μέρη ορθή. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγουν ημερομηνίες. Διότι, όπως έχω πει, και να το ξαναπώ άλλη μία φορά πάλι, εάν η ταπεινότης μου είχε την παραμικρή αμφιβολία ότι θα βγουν αυτές οι ημερομηνίες,
που αναφέρονται μες στο βιβλίο, που είναι πολύ κοντινά, έτσι. Εάν έχει λοιπόν και την παραμικρή αφιβολία, έστω και ένα της χιλής, ένα στο εκατομμύρια, δεν θα το έγραφα. Θα έγραφα όλα τα άλλα μες στο βιβλίο, εκτός της ημερομηνίας. Δεν θα ήμουν αφελής ή αν θέλετε σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά ανόητος να ρίψω, κινδυνεύσω και να εκθέσω τον εαυτό μου, διότι η ημερομηνία που ορίζω είναι περίπου έτσι από σήμερα σε 5-6 χρόνια. Σε 5-6 χρόνια, καλώς ήρθαν των πραγμάτων, πρώτα ο Θεός, θα ζούμε όλοι μας σε 5-6 χρόνια. Έτσι, φυσιολογικά λέμε πάντοτε και πρώτα ο Θεός. Λοιπόν, δεν θα ήμουν λοιπόν αφελής και ανόητος να ρίψω, κινδυνεύσω κάτι τέτοιο, να εκτεθώ. Και όχι μόνο να εκτεθώ, αλλά να εκθέσω και ολόκληρη την πίστη μας, την εκκλησία μας, την ορθοδοξία μας. Σε καμία περίπτωση. Εξάλλου, όλος ο προηγούμενος αγώνας μου και η αρμποστολική μου προσπάθεια και το έργο μου, άλλα αποδεικνύουν. Δεν αποδεικνύει κάτι τέτοιο, σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον για όσους με ξέρουν όλα αυτά τα χρόνια που κάνω δημόσια το έργο, έτσι, εδώ και 15 χρόνια δηλαδή. Και όχι εν κρυπτό και παραβίστο, αλλά πάντοτε δημόσια. Έχω μόνο δικές μου εκπομπές, έχω περίπου 12 χρόνια εκπομπές δικές μου. Σχεδόν συνεχόμενα 12 χρόνια, σε διαφορετικά κανάλια. Εκτός όλες τις άλλες εκπομπές που με προσκαλούν σε διάφορα άλλα κανάλια κλπ. Δεν θα το έκανα λοιπόν, φίλε Νίκο, εάν δεν ήμουν σίγουρος. Είμαι σίγουρος για τις ημερομηνίες, γι' αυτό και τις έγραψα. Παρόλο που κάποιοι συνεργάτες μου, κάποιοι, ξέρω εγώ, δικοί μου άνθρωποι, έτσι πριν βγει το βιβλίο, μου έλεγαν γιατί δεν διασφαλίζεις τα νότα σου, να είσαι 100% σίγουρος. Βάλει ένα ερωτηματικό στις ημερομηνίες, μου έλεγαν, να έχεις ίσκο το κεφαλάκι σου. Λέω, όχι, ερωτηματικό δεν βάζω. Από τη στιγμή που είμαι σίγουρος, 100%, 1000% και κάποια πράγματα τα οποία όπως εγώ τα ερεύνησα, τα μελέτησα και τα ανακάλυψα ή με την βοήθεια του Θεού, ο οποίος με οδήγησε σε κάποια έτσι κείμενα και με φώτισε να καταλάβω το νόημα κάποιων προφητιών κλπ. Από τη στιγμή λοιπόν που εγώ είμαι βέβαιος και είμαι σίγουρος, δεν μπορώ να βάλω ερωτηματικό. Γιατί το ερωτηματικό είναι ερωτηματικό. Σου λέει ο άλλος, αν μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Και δεν είμαστε για να παίζουμε. Δεν έχουμε δηλαδή το περιθώριο, την πολυτέλεια του χρόνου να παίξουμε, να πω εγώ, ας βάλω το ερωτηματικό για να είμαι ήσυχος, να μην κινδυνέψω. Όχι. Γιατί εάν τελικά, όπως θα αποδειχθεί, εάν τελικά αποδειχθεί που θα αποδειχθεί ότι έχω δίκιο, σε 6 χρόνια και θα αρχίσει, θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος και όλα τα σημεία τα οποία γράφουμε, γράφουν οι Άγιοι και εγώ καταγράφω μέσα στο βιβλίο, ο κόσμος πότε θα προλάβει να προετοιμαστεί και πώς θα ξεφύγει από τις παγίδες του και τις πλάνες του. Γιατί τα έγραψε τα σημεία, γιατί τα είπε ο Κύριός μας, γιατί τα έγραψαν οι Απόστολοι και οι Άγιοι μας. Για να μας ενημερώσουν, να μας προειδοποιήσουν. Διάβασε το κείμενο προηγουμένως του Αγίου Κυρίλου, που λέει ότι τα φωνάζει η Εκκλησία και διαμαρτύρεται και σου φωνάζει και σε βεβαιώνει για να σε ασφαλίσει και να σε προασφαλίσει. Να τα γνωρίζει για να προφυλακτεί. Και όχι μόνο να τα γνωρίζει να τα μάθει και να προσφαλίσει τον εαυτό σου, αλλά να μιλήσει και να ενημερώσει και άλλου για να προσφαλιστούν και οι άλλοι. Αυτό είναι ο σκοπό. Μήπως η ημέρα τη έλευση του Ιησού είναι στι 21 Οκτωβρίου 2018 και η μέρα Κυριακή, ρωτάει ο κύριο Χαράλαμπε από τον Νέο Κόσμο. Δεν ξέρω, αγαπητέ μου Χαράλαμπε, την ακριβή ημερομηνία, έτσι. Ακριβή ημερομηνία, φυσικά, εδώ, να, μου δίνει την ευκαιρία τώρα εδώ ο φίλος μας ο Χαράλαμπος, ο αγαπητός τηλεθεατής μας, να πω κάτι σημαντικό. Έτσι, λένε πολλοί, περί δε της ημέρας εκείνης για να χτυπήσουν, ας πούμε, την ταπεινότητά μου ή το βιβλίο ή να πούνε, να αποτρέψουν κάποιους να το διαβάσουν και να ασχοληθούν με αυτό το θέμα κλπ. Και ισχυρίζονται, έτσι, δεν έχουν τίποτα άλλο. Ολόκληρο βιβλίο 700 σελίδες, έτσι προσπαθούν να το αναιρέσουν με ένα χωρίο. Περί δε της ημέρας και ώρας, ουδείς γνωρίζει ούτε οι άγγελοι, ούτε ο Υιός, ή μη μόνο ο πατήρι. Το έχουν μάθει αυτό, το λένε και το ξαναλένε. Με αυτό το χωρίο θα αναιρέσουν ένα βιβλίο 700 σελίδων με 1000 παραπομπές μέσα, αν είναι δυνατό. Αφήστε που, όπως έχω πει, έτσι, αφήστε που υπάρχει ειδικό κεφάλαιο μέσα στο βιβλίο μας, το 27ο κεφάλαιο, αρκετές σελίδες που αναλύει το συγκεκριμένο αυτό χωρίο και λέει
Ποια είναι η ερμηνεία που δίνει όχι ο πατήρ Μάξιμος ή οποιοδήποτε άλλος από εσάς ή από εμάς κλπ. Αλλά ποια είναι η ερμηνεία που δίνουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Φώτιος κλπ. Κλπ. Τι λένε οι Άγιοι για το ερμηνεύω. Όχι πώς ερμηνεύω εγώ το περί της ημέρας και ώρας εκείνης κλπ. Πώς το ερμηνεύουν οι Άγιοι. Αλλά όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ακούστε κάτι σημαντικό, αγαπητοί τηλεθεατές. Έτσι, όταν που ερμηνεύει το συγκεκριμένο χωρίο αυτό περί της ημέρας εκείνης και ώρας ουδής είδεν, λέει, ναι λέει, εάν θέλετε, αν με ρωτήσετε λέει, για ποια ημέρα και ώρα θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, φυσικά λέει και δεν γνωρίζει κανένας. Γιατί και το χωρίο αυτό, αγαπητοί μου τηλεθεατές, κυρίες και κύριοι, δεν μιλάει για χρόνους και καιρούς. Μιλάει περί δε της ημέρας εκείνης και ώρας. Ημέρα και ώρα. Ποια ώρα. Θα γίνει 11 το μεσημέρι, 11.30, 12, 5 το απόγευμα, 7 το απόγευμα, 9 το απόγευμα, 9 το βράδυ, 12, 12 και 10, 1 η ώρα το βράδυ, 2 η ώρα κλπ. Ποια ώρα της ημέρας δεν γνωρίζει κανένας πότε θα γίνει Δευτέρα Παρουσία. Και ποια ημέρα, ποια συγκεκριμένη ημερομηνία. Όπως λέγει εδώ πέρα ο φίλος μας ο Χαράλαμπος, 21 Οκτωβρίου 2018. Δεν μπορεί να το πει κανείς αυτό. Ο Κύριος μας λοιπόν μιλάει για την ημέρα, ποια συγκεκριμένη ημερομηνία δηλαδή και ποια ώρα. Και λέει και ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, βέβαια λέει, αν με ρωτήσετε λέει για την ημέρα και την ώρα, φυσικά και δεν ξέρουμε. Αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός. Και όταν λέει ο Θεός, εννοούμε και τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Μέσα φυσικά και ο Χριστός. Γιατί υπάρχουν άλλοι μεγάλοι θεολόγοι εισαγωγικά, πολύ σοφοί αυτοί οι θεολόγοι. Δεν ξέρω σε ποια θεολογική σχολή έχουν σπουδάσει και έχουν μάθει αυτά τα πράγματα που λένε ότι ούτε ο Χριστός δεν γνωρίζει. Σαν άνθρωπος λένε. Λέτε και ο Χριστός είναι άλλος, ο Χριστός άνθρωπος είναι άλλος και ο Χριστός Θεός είναι άλλος. Είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα, δύο διαφορετικές υποστάσεις. Είναι ένα πράγμα, ας μου επιτραπεί. Έτσι, ένα πρόσωπο, αν μιλήσω θεολογικά. Μία υπόσταση ενωμένη σε δύο φύσεις. Δύο φύσεις μάλλον. Έτσι, η ανθρώπινη φύση και η θεία φύση, η θεϊκή φύση, ενωμένες σε μία υπόσταση. Στην υπόσταση του Υιού και Λόγου του Θεού. Μία είναι η υπόσταση, ένα είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Υιού και Λόγου του Θεού, που έγινε άνθρωπος και πήρε ανθρώπινη σάρκα, εκτός αμαρτίας κλπ. Πώς μπορεί λοιπόν να μην γνωρίζει ο Χριστός σαν άνθρωπος. Έτσι τον διχάζουμε και πέφτουμε στην αίρεση του Νεστορίου. Και ακριβώς το ίδιο χωρίο επικαλούν το τότε και κάποιοι αιρετικοί τον 3ο, 4ο, 5ο αιώνα οι ανώμοιοι για όσους γνωρίζουν από θεολογία και εκκλησιαστική ιστορία κλπ. Και να υποστηρίξουν ότι ο Χριστός δεν ήταν Θεός αλλά ήταν μόνο άνθρωπος. Αυτό το χωρίο παίρναμε. Περί δε της ημέρας εκείνης και ώρας ουδής γνωρίζει ούτε ο Υιός παρά μόνο πατρί. Βλέπετε τους λέγανε οι αιρετικοί, λέγανε στους Ορθοδόξους. Αφού δεν γνωρίζει ούτε ο Χριστός. Άρα δεν είναι Θεός, γιατί ο Θεός γνωρίζει. Άρα είναι μόνο άνθρωπος. Και αυτό λοιπόν που το έπαιρναν οι αιρετικοί ως επιχείρημα, το παίρνουν και σήμερα και λαϊκοί, θεολόγοι, αλλά και κάποιοι κλήρικοι, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, λέγει λοιπόν ο Άγιος ο Χρυσόστομος, αν με ρωτήσετε λέει, για την ημέρα, τη συγκεκριμένη ημερομηνία, 21 Οκτωβρίου, όπως λέει εδώ πέρα, 28 Αυγούστου, 25 Μαρτίου κλπ. Και την ώρα, 12 και 5 το βράδυ, 12 και μισή, 3 το βράδυ, 3 το απόγευμα κλπ. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Αν με ρωτήσετε όμως, λέγει ο Χρυσόστομος, για χρόνους και καιρούς, αυτά λέει βεβαίως και θα στα πούμε, λέει. Γιατί μας τα έχει πει ο ίδιος ο Κύριος. Χρόνους λοιπόν και καιρούς γνωρίζουμε πότε θα γίνει. Τη συγκεκριμένη ημερομηνία μόνο. Παράδειγμα, 21 Οκτωβρίου, πώς ρωτάει εδώ πέρα το 2018, 27 Ιανουαρίου του 2018, του 2019, του 2014 κλπ. Αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζει κανένας, μόνο ο Θεός το γνωρίζει αυτό. Το βεβαίως και δεν το γνωρίζει κανένας. Εγώ όμως στο βιβλίο δεν λέω ημερομηνία και ώρα, θα γίνει στις 12 και 4, στις 8 και 15, στις 8 και 17 πρώτα λεφτά κλπ. Και την τάδη ημερομηνία στις 25 Απριλίου του 2018-2019. Εγώ λέω χρόνους και καιρούς. Έτσι από τα σημεία τα οποία μας άφησαν οι Άγιοι μας. Και που φυσικά όχι εγώ σαν πατήρ Μάξιμος, αυτά βγαίνουν μέσα από προφητείες και από κείμενα. Ο Δημήτρης από Αθήνα, τις ευχές μας για το έργο σας πατέρα Μάξιμε, πώς φτάσετε σε αυτές τις ημερομηνίες. Δημήτρη μου,
Ήδη είπα, δεν ήξερα το ερώτημά σου, έτσι, όταν σχετικά με αυτά που έλεγα προηγουμένως. Ήδη είπα πολλά για τις ημερομηνίες. Αλλά μια και το ρωτάς και εσύ, έφτασα μέσα από κείμενα προφητικά των Αγίων Πατέρων. Της Αγίας Γραφής, Παλαιάς Καινής Διαθήκης και των Αγίων Πατέρων. Είναι όλα καταγεγραμμένα μέσα στο βιβλίο, 700 σελίδες περίπου είναι το βιβλίο, 700, ούτε 2, ούτε 5, ούτε 100, ούτε 200, 300, 700 σελίδες περίπου, έτσι μεγάλο μεγέθος είναι το βιβλίο, και έχει μέσα πάνω από 1000 παραπομπές, εάν δεν το άκουσες. Και υπάρχει ειδικό κεφάλαιο, είναι το 26ο κεφάλαιο, έτσι που λέει, έχει τίτλο «Πότε θα γίνει η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας», που είναι περίπου 40-50 σελίδες μόνο το κεφάλαιο αυτό. 40 με 50 σελίδες περίπου, μόνο το κεφάλαιο, πότε θα γίνει η Δευτέρα παρουσία και όλα τα στοιχεία. Αυτά. Να πω έτσι μια και το. Πάρτε ένα στυλό και μολύβι, έτσι, και γράψτε τη φράση «Ο Αντίχριστος ήλθεν». «Ο Αντίχριστος ήλθε», που είναι και ο τίτλος του βιβλίου. «Ο Αντίχριστος ήλθε», γι' αυτό έβαλα και αυτόν τον τίτλο. Και κάνετε αντιπαραβολή, αντιπαράθεση, αν θέλετε, όπως θέλετε, πείτε το, έτσι, αντιστοιχεία με την ελληνική αρρύθμιση. Το α είναι το 1, έτσι, οι Έλληνες δεν μετρούσαν με τους αραβικούς 1, 2, 3, 4, 5, είχαν το 1, για το 1 είχαν το α, τα 24 γράμματα του αλφαβήτου, της ελληνικής αλφαβήτου, συν 3 εμβόλυμα. Το α λοιπόν είναι το 1, το β είναι το 2, το γ είναι το 3 και το καθεξής, και από το ι και απάνω πάμε με τα δεκάδες. Το Ι το 10, το Κ το 20, το Λάβδα 30, το Μ το 40 και το καθεξής. Και από το Ρ και πάνω πάμε σε εκατοντάδες. Ρ 100, Σ 200, Τ 300 και το καθεξής. Συν τα τρία εμβόλυμα γράμματα που είναι το Σ Τ που είναι το 6, το Σαν Π το κόπα που είναι το 90 και το Σαν Π που είναι το 900. Νομίζω ανάποδα. Το Σαν Π που είναι το 90 και το κόπα που είναι το 900. Λοιπόν, και πάτε λοιπόν, κάντε τη στοιχεία. Ο, το όμικρο είναι το 70. Τα λέω λίγο γρήγορα, όσοι προλαβαίνετε γράψτε τα. Όσοι δεν προλαβαίνετε, το φτιάχνετε μετά μόνοι σας. Το όμικρο λοιπόν είναι το 70. Το α είναι το 1, το ν είναι το 50, το τ είναι το 300, το ι είναι το 10, το χ είναι το 600, το ρ είναι το 100, το ι είναι το 10, το σ είναι το 200, το τ 300, όμικρο 70, το σ 200, η λέξη Αντίχριστος. Και το ήλθεν, το ι είναι 8, το λάβδα 30, το θ 9, το ε 5 και το ν 50. Όλα αυτά ξέρετε, αν τα προσθέσετε, ο Αντίχριστος ήλθε με τους αριθμούς, ξέρετε πόσα βγάζει. Τι άθροισμα βγάζει. Βγάζει το άθροισμα 2013. Η φράση λοιπόν, οι λέξεις «Ο Αντίχριστος ήλθε», άμα τα προσθέσετε, κάνετε αντιστοιχεία με αριθμούς και τους προσθέσετε, βγάζει το άθροισμα 2013. Που το 2000, αυτό το βρήκα εκ των υστέρων εγώ. Δηλαδή είχα κάνει όλα τα άλλα, είχα κάνει την έρευνα, είχα μαζέψει στοιχεία, είχα ερμηνεύσει κάποια προφητικά κείμενα κλπ. Έτσι και εκ των υστέρων το βρήκα αυτό. Και λέω, όπα, τι είναι αυτό εδώ. Να, άλλη μία ακόμα επιβεβαίωση ότι όντως γεννήθηκε το 1983, όπως βγαίνει από κάποιες προφητείες που αναφέρεται μέσα στο βιβλίο. Και προσθέτει λοιπόν κανείς 30 χρόνια, γιατί 30 ετών θα βγει ο Αντίχριστος, όπως και ο Κύριός μας, όπως και όλοι οι Εβραίοι έβγαιναν 30 ετών στη δημόσια ζωή τους και στη διδασκαλία κλπ. Έτσι, 1983 και 30, πάμε περίπου 2012-2013. Χοντρικά, 2013. 1983 και 30, 2013. Ακόμα και μέσα από τη λέξη, από τις φράσεις «Ο Αντίχριστος ήλθε», ο Θεός θέλησε να μας ενημερώσει ότι τότε θα έρθει ο Αντίχριστος, το 2013. Τότε δεν θα τον δούμε ζωντανά μπροστά μας, ορατά, εμφανώς, δημόσια. Γιατί πριν, που θα έχει γεννηθεί το 1983 και όλοι τα 30 χρόνια κλπ, δεν θα το ξέρει κανένας, δεν θα τον βλέπει για να πει να αυτός είναι, να δει τα στοιχεία κλπ. Έτσι. Ο Γιώργος από το Χαλάνδρη, πατέρα Μάξιμε, στην εποχή του Αντιχρίστου θα αναγκαστούμε να φύγουμε από τις πόλεις. Λένε, υπάρχει και για αυτό το θέμα μέσα απάντηση, έτσι, πολλές απαντήσεις γύρω από το θέμα αυτό. Τι λένε οι Άγιοι και όχι τι λέει ο πατήρ Μάξιμος πάντοτε. Έτσι, αλλά να πούμε έτσι σύντομα ότι όταν θα εμφανιστεί και αφού ενθρονιστεί, όχι όταν θα εμφανιστεί μόνο, γιατί θα έχουμε 3 χρόνια περίπου που θα έχει δημόσια παρουσία, αλλά δεν θα είναι ακόμα χρησμένος βασιλεύς παγκόσμιος και Θεός, σύμφωνα με τις προφητείες.
και σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολή, που λέει ότι θα καθίσει στο ναό του Θεού και θα ανακηρύξει τον εαυτό του ως Θεό. Έτσι. Όταν λοιπόν λέει ο Κύριος μας, όταν θα δείτε το δέλεγμα της ερημώσεως εστός εν τόπο Αγίου, όταν θα το δείτε, τότε, χρονικά, τότε οι εν τη Ιουδαία φευγέτουσαν εις τα όρη. Και τα όρη αυτά είναι όρη, κανονικά όρη. Δεν είναι όρη αλληγορικά ή μεταφορικά, είναι οι Άγιοι μας κλπ. Είναι και οι Άγιοι όροι, και ο Κύριος μας και η Παναγία μας. Μεταφορικά εννοούται, όταν λέμε όρη, εννοούται μερικές φορές οι Άγιοι μας κλπ. Αλλά εδώ είναι και κυριολεκτικό. Έτσι όπως ερμηνεύουν οι ίδιοι οι Άγιοι, επαναλαμβάνω, και όχι ο Πατήρ Μάξιμος, αμέτρητες μαρτυρίες, ότι τα όρια αυτά που λέγει ο Κύριος μας είναι κανονικά όροι και όχι οι Άγιοι μας, όπως λένε κάποιοι, γιατί το λένε και αυτό. Αυτό λοιπόν θα γίνει αφού έρθει ο Αντίχριστος και αφού ενθρονιστεί. Τότε όταν θα τον δούμε να ενθρονίζεται, και είναι τη μέρα που θα τον δούμε να ενθρονίζεται και να κρύεται παγκόσμιος βασιλεύς, που θα είναι περίπου το έτος γύρω στο 2015 περίπου, χοντρικά το λέω αυτό, έτσι, γύρω στο έτος 2015 λοιπόν, εκεί γύρω θα πρέπει να φύγουμε για πολλούς και διάφορους λόγους που αναλύονται εκτενώς μέσα στο βιβλίο μας «Ο Αντίχριστος ήλθε». Ο Θεόδωρος από Άνω Πατήσια, πατέρα Μάξι, με την ευχή σας, καλή Σαρακοστή. Το οικονομικό κράχ που, ευχαριστώ επίσης, καλή Σαρακοστή Θόδωρα. Το οικονομικό κράχ που λένε ότι θα γίνει, πότε το προσδιορίζεται? Δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό, αγαπητέ μου Θεόδωρε, δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση σχετικά με το οικονομικό κράχ. Ακούγεται πολλά χρόνια πριν, έχουν γράψει πάρα πολύ, το χρησιμοποιούν πολύ ότι θα προηγηθεί κλπ. Πριν τις ελεύσεις του Αντιχρίστου κλπ. Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα, δεν το γνωρίζω, δεν έχω ασχοληθεί. Μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Δεν είναι εκείνο το σημαντικό, το οικονομικό κράχ δηλαδή. Μπορεί και να μην γίνει, αλλά μπορεί και να γίνει. Πάντως πρέπει πριν εμφανιστεί να υπάρχει όλη αυτή η ανακατοσούρα που υπάρχει, όλη αυτή η αβεβαιότητα, όλο αυτό το χάος, το παγκόσμιο που υπάρχει, όλο αυτό το κλίμα της αβεβαιότητας και της τρομοκρατίας και της εγκληματικότητας κλπ. Έτσι για να μπορέσει να έρθει αυτός και να παρουσιαστεί ως σωτήρας, ως απομηχανής Θεός. Γι' αυτό καλλιεργείται όλη αυτή η κατάσταση, γι' αυτό γίνονται όλα αυτά που γίνονται παγκόσμια. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η χαώδης κατάσταση, γι' αυτό υπάρχει αυτή η ανέχεια, γι' αυτό υπάρχει αυτή η εγκληματικότητα, η έξαρση. Γι' αυτό. Για κανένα άλλο λόγο. Για να μπορεί να έρθει αυτός σε λίγα χρόνια, σε 5 χρόνια περίπου, σε 6 χρόνια το πολύ, έτσι, και να πει: εγώ θα σας σώσω. Ή αν δεν το πει, θα το κάνει στην πράξη. Θα τον βλέπουμε να τον κάνει στην πράξη. Γιατί θα είναι πολιτικός ανήρ. Έτσι, μιλάμε για ένα πολιτικό άνδρα, ο οποίος θα εμφανιστεί κάποια στιγμή 30 ετών, δηλαδή 2012-2013, έτσι, και θα αρχίσει να προβάλλεται από όλα τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και να μιλάνε όλοι γι' αυτό και να δίνει λύσεις, να προσφέρει λύσεις. Κυρία Αγγελάκη από Αγία Παρασκευή, ευχαριστούμε πατέρα Μάξιμε πάρα πολύ, εσάς καθώς και το διευθυντή του καναλιού 06, για αυτή την όαση, την πνευματική που μας προσφέρει με την εκπομπή σας. Να είστε καλά, κύριε Αγγελάκη, σας ευχαριστούμε πάντα έτσι για την αγάπη σας και τα ζεστά σας μηνύματα. Μας δίνετε κουράγιο και δύναμη και εσείς, αλλά και όλοι οι αγαπητοί τηλεθεατές μας. Ο Πατρίκιος από το Θυσίο, πατέρα Μάξιμη, η Εκκλησία τι έχει προσφέρει στον ελληνικό πολιτισμό? Έμαθα ότι παλαιότερα έχετε κάνει πολλές εκπομπές με αυτό το θέμα. Θα ήθελα να ξανακάνετε. Είναι άσχετο, πατρικία μου, το θέμα τώρα. Μην μπλέξουμε το θέμα τώρα, γιατί δεν έχω και χρόνο, έτσι, σε 5 λεπτά περίπου πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Μην μπλέξουμε τώρα θέμα Ορθοδοξία και Ελληνισμός. Είναι τεράστιο θέμα. Υπάρχει μεγάλη προπαγάνδα στην εποχή μας από αρχαιολάτρες. Πολλά έχει προσφέρει, άσχετα την κατηγορούνε. Έτσι, παρόλο που κάποιοι άλλοι δεν έχουν προσφέρει πολλά πράγματα ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Αλλά εν καιρό ευθέτων, έτσι θα μιλήσουμε κάποια στιγμή και για το θέμα αυτό. Πατέρα Μάξι, με την ευχή σας, μία τηλεθεάτρια, είμαι ενθουσιασμένη με το βιβλίο σας, το έχω διαβάσει και έχω συγκινηθεί. Ο Θεός σας έχει πάντα καλά για το κουράγιο που μας δίνετε. Να είστε καλά. Ο κύριος Γεώργιος από το Περιστέρι, θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, πατέρα Μάξιμε, και το κανάλι που σας φιλοξενεί, από πού μπορούμε να προμηθευτούμε το βιβλίο σας? Μπορείτε και αυτή τη στιγμή στο τηλέφωνο που βλέπετε, 210 25 13 10, να το παραγγείλετε όσοι ενδιαφέρεστε, αλλά μπορείτε και
αφού κλείσει η εκπομπή, έτσι από αύριο, Δευτέρα ως και Παρασκευή, στα τηλέφωνα που πάλι βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας, το 210-82-39-300 και 82-34-3-3-2, που είναι τα τηλέφωνα του Αγίου Κοσμά Κτωλού, που έχει εκδώσει και το βιβλίο μας, ο Αντίχριστος ήλθε. Το βιβλίο μας υπάρχει σε πάρα πολλά βιβλιοπωλεία. Και εδώ στην Αθήνα και στην Αττική, αλλά και σε άλλα βιβλιοπωλεία, σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Έτσι. Όχι σε όλα, δεν υπάρχει σε όλα, δεν μπορείτε να το βρείτε σε όλα. Μπορείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο όμως Δευτέρα ως Παρασκευή 10 με 2 και 5 με 7, στα τηλέφωνα που βλέπετε, του Αγίου Κοσμά Κτωλού, και να ρωτήσετε, να πείτε την περιοχή σας που είστε, να ρωτήσετε αν υπάρχει στην περιοχή σας ή που μπορείτε να το βρείτε σε πλησιέστερο βιβλιοπωλείο. Ή αν θέλετε, που είναι και το πιο εύκολο πιστεύω για όλους, έτσι, μπορείτε να το παραγγείλετε κατευθείαν από τον Άγιο Κοσμά, τις εκδόσεις του Αγίου Κοσμά, και να σας στείλουν με ταχυμεταφορέα στο σπίτι σας και να έρθει σε μία μέρα, έτσι το πολύ δύο μέρες, να έρθει στο σπίτι σας, όπου και αν είστε. Λοιπόν, αυτά, αγαπητοί μου τηλεθεατές, κυρίες και κύριοι, και άλλα πολλά βεβαίως, έτσι, τα οποία λέγονται και ακούγονται από πολλούς και διαφόρους, τα οποία βεβαίως... έτσι, είναι λογικό και φυσιολογικό να, ως ένα βαθμό, να λέγονται και να ακούγονται, διότι δεν ζούμε στα ουράνια, έτσι, επί της γης ζούμε και ξέρουμε ότι θα πολεμηθούμε, θα κυνηγηθούμε, θα χτυπηθούμε. Άλλωστε το έχω καταγράψει στο βιβλίο, ότι θα κυνηγηθώ, θα με χτυπήσουνε, θα μου ρίξουνε λάσπη, θα προσπαθήσω να μου κλείσουν το στόμα, θα κλπ. Και βεβαίως είχε ήδη ξεκινήσει κάποιος πόλεμος από κάποιο, έτσι, ομάδα, στο πούμε έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει πάνω απ' όλα είναι ο Θεός και οι Άγιοι μας, οι οποίοι πάντοτε βοηθάνε, και οτιδήποτε είναι έχει σχέση με το Θεό, έτσι, και με την αλήθεια, δεν μπορούν εύκολα να φημώσουν την αλήθεια. Ο λόγος του Θεού ουδέδεται. Και την αλήθεια δεν μπορεί να την κρύψει κανένας. Έτσι, ό,τι και να κάνουν, ό,τι όσο και να προσπαθούν, έτσι, πύλε άδου ου κατησχίσουση της αληθείας και της Εκκλησίας. Ό,τι και να κάνουν. Δεν προσπάθησαν, λέτε, ανά τους αιώνες να κλείσουν και να διαλύσουν την Εκκλησία του Χριστού και την αλήθεια του. Διώκτες και διώκτες. Πολέμοι και πολέμοι. Και όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πόσοι, λέει, πολέμησαν την Εκκλησία, αλλά οι πολεμούντες απόλεντο. Χάθηκαν, καταστράφηκαν. Η δε Εκκλησία υπέρ των ουρανών αναβεύει και εκεί φτάζει ψηλά σαν μέχρι τον ουρανό. Όσο προσπαθούν, ματέως, εις αέρα δέρουν. Δεν μπορούν να σβήσουν την Εκκλησία, γιατί είναι έτσι, την έχει ιδρύσει και ο ίδιος ο Κύριός μας, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, με τη λυτρωτική του θυσία. Δεν μπορούν, ούτε την αλήθεια του. Η αλήθεια διαμένει στον αιώνα. Με τίποτα. Έτσι, εάν λοιπόν εγώ δεν έχω την αλήθεια, θα με σβήσουν και θα με εξαφανίσουν. Και εμένα και το βιβλίο μου. Εάν όμως έχω την αλήθεια και όλα αυτά που λέω είναι αληθινά, δεν θα μπορέσω να κάνω τίποτα απολύτως. Γιατί πάνω από μένα θα είναι ο Θεός και οι Άγιοι. Εάν έχω την αλήθεια, έτσι, για μένα την έχω. Για σας τον αμφισβητείτε και καλά κάνετε. Γιατί δεν πρέπει να πιστεύετε και τον οποιοδήποτε, έτσι το λέγαμε ανέκαθεν αυτό το πράγμα. Μην πιστεύετε οποιονδήποτε. Είτε αυτό λέγεται πατήρ Μάξιμος, είτε λέγεται πατήρ Τάδε, είτε λέγεται κύριος Τάδε, είτε κυρία Τάδε κλπ. Είτε αρχιεπίσκοπος, οποιοδήποτε, είτε πατριάρχης, κανένα μην πιστεύετε. Το Θεό, τους Αγίους, την Εκκλησία Του και τους Αγίους μας. Τι λένε οι Άγιοι μας. Τι κηρύττουν οι Άγιοι μας. Τι έγραψαν οι Άγιοι μας. Τι κηρύττει η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας σαν θεσμός. Όχι η Εκκλησία σαν διοικούσα Εκκλησία ή εκάστοτε διοικούσε Εκκλησία ανά τους αιώνες κλπ. Που άλλοτε ήταν στον δρόμο του Θεού και κήρυτε την αλήθεια και άλλοτε κήρυτε και αιρέσεις. Έτσι, ξεχνάμε την προηγούμενη Κυριακή. Δεν είχαμε, εορτάζαμε την Ορθοδοξία, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, την αναστήλωση των Ιερών Εικόνων. Επί 120 χρόνια, έτσι, ιερείς, αρχιερείς, επίσκοποι, πατριάρχες δίδασκαν αιρέσεις την περίοδο της οικονομαχίας. Αιρέσεις. Ήταν η τότε διοικούσα Εκκλησία. Και όμως κήρυτε αιρέσεις. Κήρυτε η Οικουμενική, η 7η Οικουμενική Σύνη το 787 και τους καθήρισε όλους και τους αναθεμάτισε όλους. Τους αιρετικούς, τους οικονομάχους κλπ.
Άλλο λοιπόν η Εκκλησία σαν θεσμός, σαν διδασκαλία, και άλλο η εκάστοτε διοικούσα Εκκλησία που μπορεί να ορθοτομεί το λόγο της αληθείας, αλλά μπορεί και όχι. Και εναπόκειται έτσι στην κρίση τη δική μας και στη γνώση τη δική μας και στην ευσέβεια τη δική μας και στην πίστη δική μας, να ελέγχουμε τι γίνεται ανά πάσα στιγμή. Και αν κατά πόσον αυτοί οι κληρικοί μας, οι ιερείς μας, οι αρχιερείς μας, οι εκάστοτε μας κηρύττουν το λόγο του Θεού και την αλήθεια ή μας λένε παραμύθια. Και μας οδηγούν, και είναι προβατώσιμοι λίγοι και μας οδηγούν σε άλλα πράγματα και σε άλλα λιμέρια. Λοιπόν, ο Χρήστος από Κορυδαλό δεν σχολιάζει, απλώς διαβάζω μόνο γρήγορα γιατί πρέπει να κλείσω ένα λεπτό. Ο Χρήστος από Κορυδαλό, πρώτης εμφανίσου Αντιχρίστου, θα εφαρμοστεί το σφράγισμα στην περίοδο Αντιχρίστου. Όταν θα εμφανιστεί. Σάββας από Νίκη, έχω διαβάσει πολλά για την έλευση του Αντιχρίστου, ότι θα γίνει μαζί με την έλευση εξωγήινων. Ισχύουν αυτά? Εξωγήινοι είναι παραμύθια, Σάββα μου. Δεν έχω χρόνο τώρα. Γιώργος από Καλαμάκη, πότε θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, Πατέρα Μάξιμε? Δεν υπάρχει αρπαγή της Εκκλησίας, είναι αίρεση των Πεντηκοστιανών. Η Εκκλησία μας, η Ορθοδοξία, πιστεύει ότι την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας, που θα γίνει Δευτέρα Παρουσία, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι να πάνε στον Παράδεισο θα αρπαγούν εκείνη την ώρα για να προϋπαντήσουν τον Κύριο και να γίνει στη συνέχεια η κρίση. Σωτήριος από Άγιο Αρτέμιο, Πατέρα Μάξιμε, θα ήθελα να μας πείτε πού βρίσκεται ο Αντίχριστος τώρα, που γεννήθηκε και τι σημαίνει Αρμαγεδόν. Έχω πάρει το βιβλίο και το διαβάζω. Δεν ξέρω πού βρίσκεται ο Αντίχριστος, που γεννήθηκε, ούτε αυτό το ξέρω. Αρμαγεδόν θέλει χρόνο, δεν προλαβαίνω. Πόπι από Πειραιά, τα 7 χρόνια που θα κυβερνάει ο Αντίχριστος, τι θα κάνουν οι χριστιανοί, τι λένε οι Άγιοι για αυτά τα χρόνια. Θα πούμε στην επόμενη εκπομπή μας, κυρία Πόπι μου, έτσι την κρατάω αυτή την, και του Σωτήρη. Να πούμε ότι δεν σχολιάζω τώρα, θα σχολιάζω την επόμενη εκπομπή, σίγουρα. Γιώργος από Φάληρο, Αποκάλυψη, λέει στο 13ο κεφάλαιο, το όνομα του Αντιχρίστου θα είναι 666. Ποιο θα είναι το όνομα του, το ανθρώπινο, δεν το γνωρίζει, ούτε επέτρεψε η χάρη του Θεού να το αποκαλύψουμε. Περισσότερα στην άλλη εκπομπή, το κρατάω και αυτό. Νίκη από Κουκάκη, Πατέρα Μάξιμε, έχουμε χάσει πρόσφατα 2 καπιτά άτομα από κοντά μας. Θα ήθελα να μας πείτε για τις ψυχές των κεκειμένων, να πάρουμε κουράγιο. Ευχαριστώ να σας πω κάποια λόγια, κυρία Νίκη, την επόμενη εκπομπή, πρώτα ο Θεός. Ο Θεός πάντως να τους αναπαύσει τους δικούς σας. Ευαγγελία από Παλαιοφάλαιρα, εκπομπή σου Πατέρα Μάξιμε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ο Γιώργος από Μαρούση, Πατέρα Μάξιμε, ποια κείμενα θεωρούνται θεόπνευστα εκτός από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη? Παλαιά, Καινή Διαθήκη και Οικουμενικές Σύνοδοι. Έτσι, οι Οικουμενικές Σύνοδοι θεωρούνται θεόπνευστα. Όλα τα άλλα, ακόμα οτιδήποτε άλλο βιβλίο, δεν θεωρείται θεόπνευστο. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Θα ήθελα να ρωτήσω, όταν καταφύγουν στα βουνά, οι άνθρωποι θα είναι σε κατάσταση κυνηγητού? Θα μπορούν να αντισταθούν με όπλα, ας πούμε, ή απλά να κρύβονται και θα είναι πόλεμος χωρίς όπλα από τους χριστιανούς? Ηλίας από Μαρούση. Ηλία μου, δεν έχω χρόνο. Στην επόμενη εκπομπή θα σου απαντήσω. Γιώργος από Μπελοκήπος, πότε θα πάρουμε την πόλη? Δεν πρόκειται να πάρουμε την πόλη, σύμφωνα με την ταπεινή μου άποψη. Όλα αυτά είναι ψευδοπροφητείες και προσέχετε, και κυκλοφορούν πολλά τέτοια παραμυθάκια κλπ. Και ψευτοκείμενα. Ειδικά από τηλεόραση, διαφήμιση μεγάλη από κάποιο κύριο. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Θέλω να ρωτήσω ότι και εκείνον τον καιρό ξέρουμε. Είναι τεράστιο θέμα της πόλης, δεν προλαβαίνουμε τώρα. Θέλω να ρωτήσω ότι και εκείνον τον καιρό δεν ξέρουμε μέσα από την Αγία Γραφή ότι έχει εμφανιστεί το Άγιο Πνεύμα και μίλησε σε ανθρώπους που πίστευαν πολύ. Γλωσσολαλιά, αυτό ισχύει, μπορεί να συμβαίνει και στις μέρες μας? Λίγο δύσκολο για τις ημέρες μας συμβαίνει αυτό. Υπάρχει μεγάλη αποστασία. Η κυρία Ελπίδα από το Ήλιο. Πώς κρίνεις την επίσκεψη του Πάπα και του Βαρθολομαίου στο τζαμί, την πόλη και τα όσα συνέβησαν τότε? Χρυσό από Περιστέρι, έχω μιλήσει για τον Πάπα. Έχουμε κάνει και πορείες για τον Πάπα, έχω γράψει και βιβλίο. Ο Πάπας είναι αιρετικός και παπική, έτσι και εάν δεν μετανοήσουν και δεν ζητήσουν συγγνώμη και δεν έρθουν στην Ορθοδοξία, δεν πρέπει να έχουμε καμία πνευματική επικοινωνία, όχι ανθρώπινη και κοινωνική, πνευματική. Ο Γιώργος από Καλαμάκη, πότε θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, Πατέρα Μάξιμε? Το είπαμε, έχω διαβάσει, μας λέει ο Σάββας από Νίκη, πολλά για την έλευση Αντιχρίστου, ότι θα γίνει μαζί με την έλευση εξωγήινων. Α, όχι, αυτό το διαβάσαμε. Λοιπόν, κλείνοντας, να υπενθυμίσω την Κυριακή 18 Μαρτίου, έτσι μονοήμερη προσκυνηματική εκδρομή στον Όσιο Λουκά, ενστηρίο Βιωτίας, και στην Αγία Παρασκευή, όσοι ενδιαφέρεστε, στον Άγιο Κοσμάτων Εντολό, καθημερινά Δευτέρως και Παρασκευή, 10 με 2, 5 με 7, 2, 10, 82, 39 τηλέφωνα, 300 και 82, 34, 332. 82, 39, 300 και 82, 34, 332. Κάθε μέρα, έτσι από Δευτέρως Παρασκευή, μπορείτε να τηλεφωνείτε και για το βιβλίο μας, ο Αντίχριστος ήλθε, μπορείτε να προμηθευτείτε και για την προσκυνηματική εκδρομή και πώς μπορείτε να με συναντήσετε και για όλο το αεροποστολικό μας έργο και το περιοδικό μας να γραφτείτε, που είναι δωρεάν, το περιοδικό μας, έτσι, το βιβλίο, και ό,τι άλλο θελήσετε. Ευχαριστώ που μείνατε κοντά μου και σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα και ο Θεός μαζί μας.